Ήθελα να ρωτήσω και την πρόεδρο των κοινωνικών λειτουργών και τη UNICEF, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, αν υπάρχει μέθοδος προσέγγισης των παιδιών που βρίσκονται στα φανάρια, σε κίνδυνο βέβαια, αν παρακολουθούνται, με ποιο τρόπο, και αν υπάρχει επίσης προσέγγιση και παρακολούθηση των εκατοντάδων ατόμων που βρίσκονται μέσα στην καρδιά της Ομόνοιας, γύρω-γύρω από το Εθνικό Θέατρο, όπου έχει τύχει να δουλεύω πολλά χρόνια, και η παραβατικότητα είναι σε έξαρση. Τα ναρκωτικά πολλούνται μπροστά στα μάτια μας. Η αστυνομία απλώς παρακολουθεί από τη γωνία και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Και αυτό έχει επεκταθεί τώρα μέχρι και τον ΟΣΕ, το θέατρο Άλμα, το θέατρο Βέμπο, και οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε καν να παρκάρουν. Υπάρχει μέθοδος, σύστημα παρακολούθησης αυτών των ανθρώπων?